Στα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής «Μαθήματα ζωής» του Γιάννη Ζαχαρόπουλου παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης. Η έκθεση περιελάμβανε έργα που απεικονίζουν το αστικό περιβάλλον, τους χώρους διασκέδασης, πορτρέτα σημερινών ανθρώπων καθώς και πίνακες με μυθολογικό περιεχόμενο, ως δείγματα κλασικής ομορφιάς με κιθάρα και έντονα χρώματα. Θόδωρος, τιμάτε τον πατέρα μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κύριο Θόδωρο Μουριάδη, που με την ευρωπαϊκή υποστήριξη μπορέσαμε και υλοποιήσαμε αυτή την έκθεση. Εγώ τώρα θα μπορούσα να σας πω κάποια πράγματα για το έργο. Σκέφτηκα ότι κάποια στιγμή έγραψε κάποια πράγματα για το έργο του πατέρα μου, να σας διαβάσω κάτι όπως το βλέπω εγώ το έργο. Βέβαια, ο καθένας το προσεγγίζει με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, κάθε έργο τέχνης είναι τη δικιά του μετάφραση για τον κάθε άνθρωπο. Θα δείτε εγώ πώς το έβλεπα. Σε κάθε έργο τέχνης του Γιάννη Ζαχαρόπουλου, ο θεατής νιώθει την πρόκληση να στηριχθεί πάνω στο ρυθμό του φωτός και των χρωμάτων για να αποτιμήσει την οπτική αίσθηση που προκαλεί. Ωστόσο, αυτή η αποτίμηση είναι αθόρμητη και γεννιέται από αυτές και συγκεκριμένες μορφές που το μόνο που τις ενδιαφέρει είναι η σαφήνεια και η ενάρκειά τους σε σχέση με το θεατή. Αυτό είναι που κινητοποιεί εξ αρχής στον δημιουργό, που δίνει την αφορμή για τις ιδέες του και που βασίζεται μόνο στο αξίωμα της επωφελούς προσέγγισης της ανθρώπινης ψυχής. Το σχέδιο, το χρώμα και ο τόνος είναι τα μέσα που έχει στη διάθεσή του καλλιτέχνης, προκειμένου να καταστήσει την ονούς του προσωπικού του οράματος και τους άλλους. Όλα λειτουργούν πάνω μας, με μεγαλύτερη ή μικρότερη ένταση. Μερικά είναι πιο προσιτά στις αισθήσεις μας και προξενούν συναισθήματα, τα οποία ανταποκρίνονται στο ψυχικό μας κόσμο. Άλλα απευθύνονται κατευθείαν στη λογική. Σε όλα όμως πρέπει να δίνεται η δυνατότητα έκφρασης. Είναι το απόλυτο αίτημα που η ζωή και η τέχνη επιβάλλει σε κάθε καλλιτέχνη ή τον εμπνέει και γίνεται αντικείμενο της ζωγραφικής του. Και πολύ περισσότερο είμαι σίγουρος ότι αν ζούσε ο Γιάννης ο Ζαχαρόπουλος, δεν θα του άρεσε κιόλας ένας δήμαρχος να προλογίσει το έργο του. Όλοι το ξέραμε, εγώ τουλάχιστον δεν ήμασταν φίλοι, ήμασταν όμως γνωστοί. Τύχαινε μάλλον πολλές φορές να βρεθούμε σε κοινές παρέες, να τον παρακολουθώ στην τηλεόραση, διότι είχε και μια εκπομπή τότε στην τηλεόραση, αλλά και να τον βλέπω να περιφέρεται στην Καβάλα μέσα και να βλέπω επίσης και εκθέσεις τις οποίες έκανε κατά κέρδος. Ο Γιάννης ο Ζαχαρόπουλος λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος αντισυμβατικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν χαρούμενος, μα και ταυτόχρονα ήταν και σκεπτόμενος και λυπημένος ταυτόχρονα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος του άρεσε η ζωή και επίσης του άρεσε, είχε συνέστημα σε αυτό που έκανε. Και αυτό φαίνεται στα έργα. Δηλαδή, αν προσέξετε τα έργα του, αυτός ο χαρακτήρας φαίνεται. Φαίνεται το χαρούμενο, φαίνεται το συναισθηματικό, φαίνεται πως έβλεπε τη ζωή, δηλαδή βλέπετε ότι τα έργα του έχουν μέσα πολλά μοντέρνα πράγματα.